Έχει τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Αβραμόπουλος Δημήτριος. Δεν πειράζει. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπω κατευθείαν στην ουσία του θέματος, μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Το κύριο ζήτημα που σχετίζεται με την αξιοπιστία του προϋπολογισμού του 2011 είναι η συνεχής αναθεώρηση των προβλέψεων και των στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση για το 2010. Στα κρίσιμα δημοσιονομικά μεγέθη και κυρίως στην ύφεση που είναι το σημαντικότερο δημοσιονομικό στοιχείο. Αυτό προσδιορίζει κυριαρχικά και τα άλλα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, το χρέος, το έλλειμμα και το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Η πρώτη εκτίμηση της κυβέρνησης ήταν ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης το 2010, για να αναθεωρηθεί στο μείον 2 μόλις το καλοκαίρι και να τρέχει σήμερα με μείον 5 περίπου σε ετήσια βάση. Αν δεν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός, περίπου 5%, η πραγματική ύφεση είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Και βέβαια, η ύφεση σε καμία περίπτωση δεν είναι το πρόβλημα του ελλείμματος ή και του χρέους, αλλά και δεν το προκαλεί πρωτογενώς. Απλά η ύφεση μεγαλώνει το έλλειμμα και το χρέος. Δεν αποτελεί δικαιολογία για το μέγεθος της ύφεσης η αύξηση το 2009 εξαιτίας του συνυπολογισμού των ελλειμμάτων ορισμένων 10 στο έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης. Η ύφεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και ακούσαμε να δηλώνει στη Βουλή την Κυριακή ο Υπουργός Οικονομικών ότι η δημοσιονομική πολιτική λιτότητας είναι ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, όπως είναι γνωστό, μετριέται παγκοσμίως ως αύξηση του ΑΕΠ και η ύφεση ως μείωση του ΑΕΠ. Έτσι απλά. Δεν μπορεί με εξορκισμούς και αφορισμούς να αλλάξει αυτό. Κυρίες και κύριοι, η αληθινή ανάπτυξη είναι το ζητούμενο για την επιστροφή της χώρας στην ομαλότητα. Η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της Αντώνης Σαμαράς δεν πάβει να το επαναλαμβάνει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και όλοι συμφωνούν μαζί μας. Μονάχα η κυβέρνηση διαφωνεί και περιμένει. Τι περιμένει? Τις επενδύσεις? Με τι προϋποθέσεις? Με τι πλαίσιο? Και βέβαια η ανάπτυξη στηρίζεται και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στον εξυγχρονισμό της παραγωγής, στην καινοτομία και τον εξαγωγικό προσανατολισμό, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο τουρισμός και η ναυτιλία. Πρέπει να προσέξουμε όμως να μην επιλέγουμε επενδύσεις με μηδενικό ή πολύ μικρό δημόσιο όφελος, που είναι πιο σημαντικές για τους επενδυτές παρά για την ίδια τη χώρα. Η αληθινή ανάπτυξη αφορά στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού. Απαιτεί την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών τάξεων, τις περιφέρειες και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο υπερσυγκεντρωτισμός και τα ολιγοπόλια φέρουν και αυτά την ευθύνη τους για την ύφεση. Και έρχομαι τώρα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Κεντρικός και διαρκής στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης. Η εξωτερική πολιτική, γι' αυτό το λόγο, πρέπει να κινείται πέρα και πάνω από κόμματα. Αφορά στα εθνικά θέματα, που είναι ζωτική σημασία για την Ελλάδα, τους Έλληνες και του οικουμενικού ελληνισμού. Είναι η παρουσία, η εικόνα, η παρεμβατική ικανότητα και η ουσιαστική συμβολή μας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καμία μα καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερβεί την κόκκινη γραμμή στα εθνικά θέματα. Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, δεν εννοούμε μονάχα κόκκινες γραμμές. Εννοούμε να διεκδικήσει η Ελλάδα ρόλους, συγκλήσεις και συνέργειες παντού. Να προωθεί τα συμφέροντά της μέσα και έξω από την Ευρώπη, με όλους τους δυνατούς εταίρους και με όλους τους δυνατούς τρόπους. Η συρρήκνωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζει αισθητά την ικανότητα της χώρας μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές και μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, να αναθεωρήσετε τα στοιχεία του προϋπολογισμού για την εξωτερική πολιτική, γιατί δεν θα έχετε αποτέλεσμα. Διάβασα την συνέντευξη στην Real News της Κυριακής του Υπουργού Εξωτερικών.
Συμφωνώ μαζί του ότι τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρά για να τα θυσιάζουμε στο βωμό της επικοινωνίας. Και χαίρομαι που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεκμετάλλευση. Ωστόσο, όταν διεξάγονται τακτικές διερευνητικές επαφές ανάμεσα στις δύο χώρες και τίποτα δεν γνωρίζουμε σε επίπεδο αξιωματικής αντιπολίτευσης και τίποτα δεν ανακοινώνεται, αυτό μας υποψιάζει και μας προδιαθέτει αρνητικά. Η Νέα Δημοκρατία, ως κόμμα και ως παράταξη, διαχρονικά υπήρξε και είναι ένα ευρωπαϊκό και πατριωτικό κόμμα. Και μέσα από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχουν χαραχθεί οι εθνικές γραμμές. Όχι από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε την πολιτική αυτή παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του και αντιδράσεις. Και αυτό αφορά σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, στο Σκοπιανό. Για τη Νέα Δημοκρατία, η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην αμετακίνητη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθήκων και κανόνων, παραμένει στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα. Επίσης, πλήρης εξομάλυνση δεν νοείται και δεν είναι εφικτή χωρίς τη δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική επίλυση του Κυπριακού. Λύση που να δίνει τέλος στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση και να οδηγεί σε μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς στρατεύματα κατοχής. Την προηγούμενη Παρασκευή ζήτησα από τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να συζητηθεί ενδελεχώς το ζήτημα της χάραξης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την προάσπιση των εθνικών δικαίων και συμφερόντων μας. Την επόμενη μέρα, Κύπρος και Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, υπέγραψαν συμφωνία για την οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Είναι ένα θέμα υψίστης σημασίας για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν νοείται επίσης η άρνηση της Αλβανίας να επικυρώσει διμερή συμφωνία με τη χώρα μας για την κήρυξη των ΑΟΣ. Δεν μπορεί η Βουλγαρία να αγνοεί τις συμβατικές δεσμεύσεις για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει πυγμή, να κλείσει τα θέματα αυτά που έχουν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση προς όφελος της Ελλάδος. Όπως επίσης σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορούν τα Σκόπια να προκαλούν, αγνώντας επιδεικτικά συμφωνίες, διαδικασίες και διαπραγματευτικά πλαίσια, προβάλλοντας ανεπίτρεπτες διεκδικήσεις και αιτιάσεις. Έχουν αποθρασινθεί. Υπάρχει μια διαδικασία στα πλαίσια του ΟΗΕ, η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή και να αφήσουμε τους πειραματισμούς σε επίπεδο διμερών επαφών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους λόγους όλους αυτούς που ανέφερα, αλλά κυρίως γιατί ο προϋπολογισμός αυτός είναι αντιαναπτυξιακός, σε συνδυασμό με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίσατε για την εκτέλεσή του. Διότι είμαι βέβαιος πως σύντομα θα αναγκαστείτε να τον αναθεωρήσετε. Με άλλα μέτρα, εισπρακτικά αυτή τη φορά. Για τους λόγους αυτούς, η Νέα Δημοκρατία τον καταψηφίζει. Ο προϋπολογισμός αυτός δυστυχώς επιβεβαιώνει πως κόψατε κάθε γέφυρα εθνικής συνεννόησης για ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση όπως είχατε την ευκαιρία. Και αυτό είναι κρίμα και θα σας το χρεώσει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ.